τι τρυφερά τραγούδια που γράφονταν κάποτε, τι ωραίες φωνές που ακούγαμε κάποτε. Καλημερίζω την Ελένη Δήμου. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Σας περιμένουμε με πολύ μεγάλη λαχτάρα να μας έρθετε στη Θεσσαλονίκη σε μια εμφάνιση λίγο διαφορετική. Ναι, διαφορετική για σας, όχι για μένα. Ναι, γιατί σας έχω συνδέσει λίγο ναι. Με μπουάτ, με πιάνο μπαρ, με τέτοια πράγματα, με συναυλίες. Πλέον έχουμε περάσει το επίπεδο των θεατρικών παραστάσεων, λόγω της κρίσης που περνάνε τα μαγαζιά και συναυλίες. Πολλοί καλλιτέχνες στρέφονται σε αυτή τη μορφή συναυλίες, να το πω έτσι. Κοιτάξτε, εγώ δεν το κάνω επειδή η πανδημία μας αναγκάζει, αλλά γιατί ένας χώρος θεατρικός μπορεί πραγματικά να στεγάσει, και νομίζω ότι ανήκουν εκεί τα τραγούδια του Γιάννη Σπανού. Ακριβώς, είναι μια αφιερωματική παράσταση. Μια και μιλάμε για το αφιέρωμα στο Γιάννη Σπανό, διότι εμείς οι συνεργάτες του και οι άνθρωποι που έχουμε, εγώ είμαι ένας τέτοιος άνθρωπος που έχουμε μεγαλώσει με αυτό το σπουδαίο συνθέτη που μας χάρισε υπέροχα τραγούδια, υπέροχες μουσικές, είναι χρέος μας να εξακολουθούμε να αφυπνίζουμε τη συνείδηση του κόσμου και να μαθαίνουμε στους νεότερους τραγούδια που δεν ακούγονται σήμερα, και είναι λυπηρό, σε αντίθεση με άλλου τύπου τραγούδια που κατακλείζουν το ελληνικό ραδιόφωνο. Υπάρχουν σήμερα μεγάλες φωνές? Νομίζω πως ναι. Φυσικά και θα και υπάρχουν, και φαντάζομαι δεν τις γνωρίζουμε κιόλας. Βλέπετε ότι έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Βλέπετε ότι κανείς πρέπει να έχει τη δυνατότητα να στηρίξει αυτό που κάνει, ή μέσω μιας εταιρείας ή μέσω followers και δεν ξέρω, και μέσω οικονομικής δυνατότητας, αν έχει, να επενδύσει στον εαυτό του για να γίνει γνωστό το έργο του ή η φωνή του μέσα από τραγούδια που θα καταθέσει. Έχει αυτές τις δυσκολίες, όπως καταλαβαίνετε. Είστε μια καλλιτέχνη η οποία ξέρει, όσο νομίζω λίγοι άνθρωποι, τον τρόπο που λειτουργούν τα πράγματα στη δημοσιογραφία. Σας φαίνεται προφανώς, μάλλον από ό,τι καταλαβαίνω από τα λεγόμενά σας, πιο δύσκολο το να αναδειχθεί μια μεγάλη φωνή σήμερα. Ναι, είναι πιο δύσκολο. Είναι πιο δύσκολο, ειδικά αν θέλει αυτή η μεγάλη φωνή να πει καλύτερα πράγματα, να μη χαϊδέψει, αλλά να αφυπνίσει. Πρόσφατα σας είδαμε και σε ένα σοου τηλεοπτικό. Θα θέλετε να μας πείτε δύο λόγια για την εμπειρία σας? Αυτό ήταν το 2021, τώρα είμαστε το 2022. Τα αφήνετε ήταν πίσω. Μια εμπειρία. Ναι. Ήταν μια εμπειρία, όμορφα ήταν, κουραστικά ήταν. Εμπειρία ήταν, πραγματικά, σε σχέση με πράγματα που δεν γνώριζα για την τηλεόραση, για τον τρόπο που λειτουργεί γενικότερα. Κρατάω τις όμορφες στιγμές και την ευκαιρία που είχα, έστω μέσω κάποιων εκπομπών που γίνανε, να πούμε κάποια καλύτερα τραγούδια. Κλείσαμε τον Οκτώβρη 2 χρόνια χωρίς τον Γιάννη Σπανό, για να επανέλθω λίγο στο αφιέρωμα που θα δούμε το επόμενο Σάββατο στο Θέατρο Αμαλία στις 9 το βράδυ, να το πούμε για τους ακροατές μας. Ένα αφιέρωμα στο οποίο θα έχετε στο πλευρό σας την Μαρία Τσοκάκη και τον Γιώργο Ντινάκο. Μπορείτε να πούμε... Δεν θα είναι η Μαρίνα Τσοκάνη, θα είναι ένας πολύ στενός συνεργάτης του Γιάννη επίσης. Ο Γιώργος ο Παγιάτης και ο Γιώργος ο Ντινάκος. Συγγνώμη, είχα λάθος ενημέρωση. Δεν πειράζει. Έχετε μείνει, ναι, ήταν η αρχική μας σύνθεση. Το αρχικό μας team, αλλά αυτό έχει αλλάξει. Κατάλαβα. Θα ήθελα να μου πείτε, τι έχει χάσει σιγά σιγά η Ελλάδα, έναν χάνει τους μεγάλους τις συνθέτες. Πώς το βιώνετε εσείς αυτό, και υπάρχει κάποιος νέος συνθέτης του οποίου θα θέλατε να τραγουδήσετε κάποιο τραγούδι? Κοιτάξτε τι γίνεται. Οι συνθέτες χάνεται η ύλη τους. Χάνεται οι ίδιοι άνθρωποι. Το έργο τους όμως δεν χάνεται.
και αυτό εξαρτάται από εμάς. Οι μεγάλοι συνθέτες είναι εδώ και πρέπει να είναι εδώ και να είναι εδώ και για τα επόμενα χρόνια και για επόμενες γενιές, διότι από αυτούς τους συνθέτες θα διδαχτούν πάρα πολλά πράγματα. Υπάρχει κάποιος συνθέτης σήμερα ο οποίος σας εμπνέει? Θα λέγατε ότι ναι, δικό του τραγούδι θα έλεγα. Κοιτάξτε, από τους νεότερους, ας πούμε νεότερους, της δικής μου γενιάς τουλάχιστον, είναι ο Σταμάτης Κραουνάκης. Mm-hmm. Ο Σταμάτης είναι ένας συνθέτης ο οποίος μπορεί να κάνει πολύ ωραία πράγματα, έκανε πολύ ωραία πράγματα. Όχι, υπάρχουν. Συγχωρέστε με αν δεν επεκτείνομαι στα ονόματα, αλλά υπάρχουν. Υπάρχουν τραγούδια τα οποία εντός εισαγωγικών τα ζηλεύετε? Είπατε, ακούσατε κάτι πρόσθετε και να πείτε αυτό θα ήθελα να το έχω πει. Πάντα υπάρχουν τραγούδια που επειδή είμαι άνθρωπος που φτάνω, πάντα υπάρχουν τραγούδια τα οποία είναι τα κρυμμένα τραγούδια που λέμε. Mm-hmm. Όχι αυτά που συνήθως πέφτει το φως απάνω τους ή ακούγονται. Υπάρχουν, βεβαίως. Για την παράσταση που θα δούμε τώρα, θα δούμε τραγούδια τα οποία έχετε κάνει εσείς με τον Γιάννη Σπανό. Είναι δύο δίσκοι, αν δεν κάνω λάθος. Είναι δύο δίσκοι, είναι το προσωπικά και το άκου λοιπόν. Όμως όχι, το κυρίως μέρος δεν θα είναι οι δύο δίσκοι που έχω κάνει με τον αγαπημένο και σπουδαίο Γιάννη Σπανό, αλλά η πορεία του, αν θέλετε, μέσα σε ένα δίωρο, σε μια δίωρη μουσική παράσταση, η πορεία του Γιάννη Σπανού μουσικά. Καλλιτέχνες στην περίοδο του κορονοϊού. Πώς το βιώσατε? Είχατε κι εσείς μια περιπέτεια με την υγεία σας και το βιώνει κάπως περίεργα ο κλάδος το όλο θέμα. Εσείς πώς το ζήσατε? Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Κοιτάξτε, την περίοδο του εγκλεισμού, αν θέλετε, μπορώ να σας πω ότι πέρασα πάρα πολύ καλά, διότι ήμουνα με την οικογένειά μου, με το παιδί μου και τον άντρα μου και καταλαβαίνετε ότι ήταν κάτι πάρα πολύ ωραίο. Το μόνο άσχημο ήταν ότι έπρεπε να μαγειρεύουμε και να μαγειρεύω και να είμαστε μέσα και καταλαβαίνετε, τρως, βλέπεις ταινίες, παίρνεις κανένα χαρτάκι, λες κανένα ανέκδοτο, λες ιστορίες, αλλά κυρίως κάθεσαι. Οπότε αυτό γίνονται κιλά. Έτσι. Το μόνο κακό ήταν όλοι αυτό. Μας. Κατά τα άλλα, ναι. Και κατά τα άλλα ότι ήταν πάρα πολύ ωραία. Έχει μια δημοκρατία, ναι, η καραντίνα. Όλοι κάπως παρόμοια την περνάμε. Μπορεί να φας λίγο διαφορετικό, πιο φτωχός από τον πιο πλούσιο, αλλά κάπως όλοι έτσι το περάσαμε. Με φαΐ και χαρτάκι, μπιρίμπα. Ναι. Λοιπόν, ακριβώς. Για πείτε μου. Υπάρχουν δυσκολίες. Υπάρχουν άνθρωποι που πραγματικά, όταν ας πούμε κλείνει ένας χώρος στέγασης της διασκέδασης, καταλαβαίνετε ότι δεν αφορά μόνο 5 ανθρώπους που μπορεί να είναι οι καλλιτέχνες που απαρτίζουν ένα σχήμα, αλλά 105 άνθρωποι, έτσι. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που δουλεύουν και που αυτά τα 2 χρόνια οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν περάσει πάρα πολύ δύσκολα. Γιατί βλέπετε ότι υπάρχει μια σύγκρουση απόψεων. Δηλαδή, αναρωτιέται ο άλλος γιατί, ας πούμε, μπορεί να κολλάνε, αν μιλάνε δυνατά, στα μπουζούκια και δεν κολλάνε σε ένα λεωφορείο, ας πούμε, που στριμώχνονται και ακουμπιούνται κιόλας. Ακουμπάνε τα κορμιά. Ένας τον άλλο, ναι. Ναι. Ωστόσο, κοιτάξτε, πρέπει να σεβαστούμε αυτό που συμβαίνει. Εγώ έχω κάνει και τις 3 δόσεις του εμβολίου, έχω νοσήσει κιόλας και βεβαίως αν χρειαστεί και 4 θα την κάνω και νομίζω ότι ούτε αυτά και δεύτερα έχω βγάλει, ούτε φτερά στην πλάτη μου. Ούτε εμείς, αλήθεια, γιατί και εγώ έχω κάνει 3 δόση και ακόμα δεν την έχω βγάλει τη ρημάδα την ουρά. Ήλπιζα τουλάχιστον να αλλάξει το DNA μου, να καίω πιο πολλές τερμίδες, να χάσω καν κιλό, αλλά δυστυχώς ούτε και αυτό. Πάντως, ναι, είναι λίγο περίεργο, νιώθω εγώ, όταν βλέπω πολλούς συναδέλφους σας να λαμβάνουν θέση πάνω σε ένα υγειονομικό ζήτημα και να, μάλιστα, να προτρέπουν και τον κόσμο να κάνει πράγματα κόντρα σε αυτά που μας λέει η επιστήμη. Εσείς... Ναι, είναι, για μένα, η προσωπική μου άποψη είναι λάθος. Είμαι εναντίον αυτών των δηλώσεων, των απόψεων. Ο καθένας σας κοιτάξει να κάνει αυτό που έχει διδαχτεί. Και πιστέψτε με, καλύτερα από τους επιστήμονες, κανένας άλλος δεν μπορεί να το διδάξει
και να το προτείνει. Έτσι. Οι επιστήμονες είναι οι άνθρωποι αυτοί που έχουν σώσει την ανθρωπότητα, γι' αυτό είμαστε εδώ και μιλάμε εγώ και εσείς, και δεν μας έχει φάει μαρμάγκα πριν από χρόνια να μην γεννηθούμε χάρη στους επιστήμονες. Μην ξεχνάτε πόσες πανδημίες έχει περάσει η ανθρωπότητα και από τι σώθηκε και πώς σώθηκε. Χάρη στην επιστήμη. Έτσι δεν είναι. Τα social media ωστόσο παίζουν περίεργο ρόλο πλέον στη ζωή μας και πλέον ακόμα και αυτός που υπό άλλες συνθήκες, νομίζω το έχει πει ένας διάσημος συγγραφέας αυτό, αυτός που θα τα έλεγε στο καφενείο μαζί με ένα κρασάκι και θα τον κράζαν οι άλλοι και δεν θα ξαναέλεγε κάτι, τώρα ξαφνικά βρίσκει κοινό στα social media. Ναι, κοιτάξτε, οι Κινέζοι λένε χρειάζονται πολύ για να γίνει αυτός ο κόσμος, πολύ και διαφορετική. Υπάρχει διαφορετική πολλές διαφορετικές απόψεις. Το να συμφωνούμε εμείς οι δύο δεν σημαίνει ότι συμφωνούν άλλοι δύο με εμάς. Ή συμφωνούν άλλοι δύο με εμάς και άλλοι χιλιάδες με εμάς και άλλοι χιλιάδες διαφωνούν. Το θέμα είναι η άποψή μας να επηρεάζει προς το καλό και όχι προς το κακό. Το θέμα είναι να προσπαθούμε να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι που δεν το κάναμε. Έχουμε αφήσει ανεξέλεγκτες γενιές που έρχονται. Μεγαλώνουν παιδιά μέσα σε βία, μέσα σε μάσκες, μέσα σε εγκλισμό. Παιδιά που μπορεί και να μην νιώσουν τι σημαίνει φιλία, τι σημαίνει ανταλλάσσουμε μαθήματα. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ περίεργα, όπως καταλαβαίνετε, για τον ψυχισμό των νέων παιδιών, για τις νέες γενιές. Λοιπόν, οφείλουμε λοιπόν να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και να τους διδάξουμε ότι δεν είναι ο κόσμος ούτε αγγελικά πλασμένος, αλλά ούτε διαβολικά πλασμένος. Ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια σας είναι το «Η ζωή είναι γυναίκα». Γυναίκες οι οποίες βρήκαν το θάρρος τα τελευταία δύο χρόνια να αποκαλύψουν πράγματα. Εσείς πώς βλέπετε αυτή την κατάσταση? Κοιτάξτε. Πράγματα που σήμερα συμβαίνουν και μας σοκάρουν όλους πραγματικά. Νομίζω ότι πάντα υπήρχε το κρυμμένο μυστικό στα χωριά και νομίζω ακόμα υπάρχει. Υπήρχε το κρυμμένο μυστικό ότι μια οικογένεια έχει ένα παιδί το οποίο πάσχει από σχιζοφρένεια. Υπήρχε το κρυμμένο μυστικό ότι ο άντρας είναι μέθυσος και ξεσπάει στα παιδιά του και στη γυναίκα του. Υπήρχε και δεν μιλάγε κανείς. Το ότι σήμερα κάποιοι άνθρωποι βρίσκουν το θάρρος, οι γυναίκες, να μιλήσουν, θεωρώ ότι είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό, διότι αν δεν σε πανελλήνια κλίμακα, αν δεν αναγνωρίσουμε το ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα, και ότι κανείς δεν ασχολήθηκε ποτέ με τον διπλανό του, ο οποίος ακούει τις φωνές της γυναίκας να φωνάζει και να εκλιπαρεί για βοήθεια, ενώ εμείς δεν τη δίνουμε. Νομίζω ότι είναι σημαντικό σήμερα αυτό που γίνεται. Βέβαια, χωρίς να ξεπεράσουμε τα σκαμμένα, έτσι. Δηλαδή, μην φτάσουμε στο άλλο άκρο. Δηλαδή, μην ποινικοποιήσουμε το φλερτ. Ναι. Υπάρχουν παντού όρια. Αυτά τα όρια, αν τα τηρούμε, να γίνουν σαφή και να τα τηρούμε, θα είναι όλα καλύτερα. Να πούμε ξανά, το επόμενο Σάββατο, 29 Ιανουαρίου, στο Θέατρο Αμαλία, αφιέρωμα στο Γιάννη Σπανό, από την Ελένη Δήμου και ένα υπέροχο σχήμα. Θα χαρώ πάρα πολύ να σας δω και από κοντά, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για το χρόνο σας και την καλή σας διάθεση για την κουβέντα αυτή που κάναμε. Και εγώ θα χαρώ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, σας εύχομαι ένα καλό Σαββατοκύριακο, σε εσάς και στους ακροατές σας. Με υγεία εύχομαι η καινούργια χρονιά να συνοδεύεται από υγεία, και αν έχουμε υγεία νομίζω ότι πολλά προβλήματα μπορούμε να τα ξεπεράσουμε, αρκεί να έχουμε υγεία. Υγεία βέβαια όχι μόνο στο σώμα και στην ψυχή, αλλά και στο μυαλό, έτσι. Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια. Να είστε καλά, να είστε καλά.